με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και γενικότερα με τις πράξεις κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και όχι μόνο, ουσιαστικά οι φορολογούμενες επιχειρήσεις, με ό,τι και αν έχουν να κάνουν, είτε κτηνοτροφία, είτε αγροτική παραγωγή, οτιδήποτε άλλο, βρίσκονται στο νadir. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ως προς τη φορολογία, και ως προς τον τρόπο φορολόγησης, και ως προς τον τρόπο την τζαπατσουλιά που υπάρχει γενικότερα με τα POS και τις εγκυκλίες και όλα αυτά που κάνουν τους λογιστές να μην μπορούν να τελειώσουν γρήγορα τη φορολόγηση και ζητούν οι άνθρωποι πεινωσμένα να δοθεί παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Τα πράγματα είναι αρκετά άσχημα και βέβαια η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ξέρει, δεν θέλει να βοηθήσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αυτό αποδεικνύεται από τα λεγόμενά τους αλλά και από τη γενικά από τη ζωή πώς δουλεύουν. Οι άνθρωποι τελειώνουν. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι επιχειρήσεις εστίασαν σε ακόμα σε μεγαλύτερη άσχημη κατάσταση και όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν προωθεί την επιχειρηματικότητα που θα έπρεπε να κάνει ως φιλελεύθερο κόμμα, αλλά βάζει ουσιαστικά πάγο και στις επιχειρήσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών και των καρτέλ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι δεδομένα πλέον, τα παραδέχονται όλοι οι επιχειρηματίες και μάλιστα και αυτοί που στήριζαν μέχρι χθες την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέπει να γίνουν τομές και αλλαγές προς το καλό των επιχειρηματιών. Ο επιχειρηματίας είναι ουσιαστικά ο οργανισμός ο οποίος βοηθάει τη χώρα να ανέβει. Βοηθάει την χώρα να πάει μπροστά. Εδώ αυτοί βλέπουμε ότι ό,τι κάνουν το κάνουν για να μην προωθηθούν οι επιχειρήσεις. Και αυτό είναι λυπηρό. Σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση Μητσοτάκη, συγκεκριμένα αυτή η κυβέρνηση, εδώ και 2 τετραετίες που κυβερνά, δεύτερη τετραετία κυβερνάει πλέον, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα σας το πούν όλοι οι μικρομεσαίοι, θα σας το πούν όσοι είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, θα σας το πούν οι οικογένειές τους και όποιον και να ρωτήσετε από αυτούς τους ανθρώπους, όλοι είναι καταδικασμένοι. Μόνο το 1% των επιχειρήσεων στη χώρα πάει καλά και έχει κέρδη και αυτοί είναι κυρίως καρτέλ, πολυεθνικές και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ωφεληθεί από την οικογένεια Μητσοτάκη, γενικότερα τον περίγυρο, γιατί κάποιους τους προωθούν γενικότερα σαν επιχειρηματίες, σαν ανθρώπους, σαν εμπορικά σχήματα, σαν ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και το καλύτερο. Δυστυχώς αυτά αντικρίζουμε καθημερινά, το λένε όλοι, το παραδέχονται και δεν διορθώνει την κατάσταση. Μακάρι να διορθωθεί σύντομα και να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά έτσι πως πάει, πάει κατά διαόλου. Μόνο αυτό λέω.